Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τον αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ, τον αγώνα των εργαζόμενων στους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, που με τον αντιδημοκρατικό κατήφορο της κυβέρνησης και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στοχεύει να πεταχτούν στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο και στους οργανισμούς. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με τις κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν χθες και προχθές, με τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σήμερα σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να χτιστεί η λαϊκή συμμαχία των εργαζόμενων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, των άνεργων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, μια δυνατή λαϊκή συμμαχία και συσπήρωση που μπορεί να βάλει φρένο στο κατήφορο της κυβέρνησης και της πλουτοκρατίας, που μπορεί να ανοίξει θετικές προοπτικές για το λαό και τον τόπο. Εκ μέρους όλων των απολυμμένων συναδέλφων της ΕΡΑ Τρίπολης, θέλω να απευθύνω ένα χαιρετισμό σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την πραξικοπηματική κίνηση της κυβέρνησης να κλείσει την δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Μαύρο σκοτάδι αποφάσισε να ρίξει το Μέγαρο Μαξίμου στην τοπική κοινωνία με την πρωτοφανή αποφασή του να βάλει λουκέτο στην ΕΡΑ Τρίπολης. Με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που θύμισε άλλες εποχές, γράφτηκε βίαια το τέλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, πράξη που φέρνει πλήγμα στη δημοκρατία και την πληροφόρηση. Η αυταρχική και αντισυνταγματική αυτή απόφαση της κυβέρνησης δεν πρέπει επουδενή να περάσει. Οι εργαζόμενοι απολυμμένοι της ΕΡΤ, όλοι οι πολίτες φωνάζουν το «κάτω τα χέρια από την ΕΡΤ». Είμαστε εδώ για να κατακίνουμε την επίδειξη αυταρχισμού της κυβέρνησης που με πρωτοφανή σταχρονικά τρόπο επέλεξε να θυμώσει τη δημόσια ενημέρωση, καταφέροντας βαρύτατο πλήγμα στη δημοκρατία, στην ελευθερία έκφρασης. Δηλώνουμε παρόν στη συγκέντρωση και συγκροτούμε δυναμικό μέτωπο με όλους εσάς, ώστε να αναρχετιστεί ο καταστροφικός κυβερνητικός σχεδιασμός με την εκποίηση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Καλούμε την κοινωνία για εγρήγορση και συμπόρευση για την προάσπιση της δημόσιας ραδιοφωνίας τηλεόρασης και την αποτροπή των τετελεσμένων που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση με την εφαρμογή του δόγματος του ΣΟΚ. Η ΕΡΤ είναι η φωνή και η ψυχή των Ελλήνων. Η ΕΡΤ δεν ανήκει σε καμιά κυβέρνηση. Ανήκει στους Έλληνες πολίτες και είναι η ίδια η καρδιά της, όπως αποδεικνύεται από τα μηνύματα συμπαράστασης και συμπαράταξης που δεχόμαστε. Η ΕΡΤ ανήκει σε όλο το λαό, ναι, και θα μείνει ανοιχτή στο όνομά του και στην υπηρεσία του. Σας θέλουμε όλους κοντά μας. Ο αγώνας θα είναι μακρύς και νικηφόρος. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα εδώ στην Τρίπολη τους εργαζόμενους στο ΚΔΑΗ, στο κέντρο διαλογής απορριμμάτων. Εκεί όπου μπροστά από τις πύλες του εργοστασίου το πρωί αποφάσισαν απεργία και σύσσωμοι είναι εδώ. Τέτοιες ηγεσίες. Τέτοιες ηγεσίες θέλουν οι εργαζόμενοι. Έτσι είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το πάμε μπροστά στις πύλες των εργοστασίων, στους χώρους δουλειάς, δίνει τη μάχη για τη ζωή. Εδώ πρέπει να κάνουμε και μια αντιπαράθεση με τοπικές ηγεσίες, όπως την ηγεσία της Ερμέ Αρκαδίας. Αρνήθηκε να πάρει απόφαση για απεργία, να σπάσουν την επιστράτευση στην πράξη εκπαιδευτική. Καταγγέλουμε τις συμβιβασμένες προδοτικές πλειοψηφίες του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, όπου οι πασκίτες, οι δακίτες, μέρα απεργίας είναι απεργοσπάστες, είναι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ και δουλεύουν. Πρέπει να βγάλουν τα συμπερασματά τους οι εργαζόμενοι, με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν, με ποιους θα ανασυντάξουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Εμπρός, λαέ, μισθή, μισθό και πάλι, τώρα με το πάλε, αντιστάσεις και πάλι. Ποιοι μας άλυζαν τόσα χρόνια με την Ευρώπη των λαών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποκρύβοντας ότι η συνθήκη του Μάστρη, η συνθήκη της Λισαβόνας, η Λευκή Βίβλος, όλα αυτά προέβλεπαν με λεπτομέρειες όλα όσα συμβαίνουν σήμερα για να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα.
για να μην βαδίζουμε στα τυφλά. Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Στην περιγραφή των προβλημάτων συμφωνούμε όλοι. Ακόμα και στο ότι πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και εδώ μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι. Όμως, όταν η συζήτηση πηγαίνει στο ποιος φταίει, πώς φτάσαμε ως εδώ, ποια είναι η αιτία των προβλημάτων, τότε αρχίζουν να φαίνονται οι διαφορές. Οι ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν σήμερα στις δυνάμεις που δρούν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τώρα πρέπει να αρχίσει να ξεχωρίζει η ήρα από το στάδιο. Η συζήτηση για το ποιος θέλει που φτάσαμε ως εδώ, ποια είναι η αιτία των προβλημάτων, πρέπει να ανοίξει όχι για να γυρίσουμε πίσω, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά με πολύτιμα συμπεράσματα, με διδάγματα από τους αγώνες του χτες, που είναι αναγκαία για τους αγώνες του σήμερα και το περιεχόμενό του. Επρός, πάει!